ενδιαφέρουσα ικανότητα μιας περιοχής σε ΑΠΕ. Αν υπάρχει, ποια είναι. Αν δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει. Ή αν υπάρχει στην παγκόσμια βιβλιογραφία αυτό το πράγμα και γιατί δεν υπάρχει. Ενημερώσουμε ότι δεν γνωμοδοτείται για 11 ανεμογεννήτριες του κοπελούζου. Γνωμοδοτείται για 77. Είναι άλλες 66 τη στέρνα. Πράσινα λεφτά και μισαν υπεράσπιστης εμπόρες και φωτιά. Σήμερα είμαστε εδώ μαζί με δεκάδες κάτοικους σε συνέχεια της κλιμάκωσης ενός αγώνα που έχει ξεκινήσει προπολούς στη Σιτία. Και βέβαια, να το πω και έτσι, έχει ανάψει ακόμα πιο πολύ αυτή η φωτιά, αυτή η οργή, αυτή η αγανάκτηση και στην πλειοψηφία του κόσμου της περιοχής, του λαού της περιοχής, λόγω των τελευταίων εξελίξεων, επειδή ακριβώς έχουμε μπει στο μάτι του κυκλώνα πλέον με τις μεγάλες επενδύσεις ενεργειακών ομίλων, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες έχουν βάλει στο μάτι την περιοχή. Σήμερα είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε ότι η απόφαση τοπικής κοινωνίας, των τοπικών κοινωνιών, του λαού συνολικά της περιοχής, της πλειοψηφίας του λαού, είναι ενάντια στο σχεδιασμό των μεγάλων ομίλων, οι οποίοι από τη μια καταστρέφουν το περιβάλλον, απαξιώνουν οι παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής, όπως ιδιαίτερα το νερό, και βεβαίως κάνουν πανάκριβο το ρεύμα που μετά πληρώνουμε από την τσέπη μας ως πολίτες, ως κάτοικοι. Έχουμε σήμερα, κατέθεσαν και πριν από λίγο, μόλις τώρα, δεκάδες αποφάσεις μαζικών φορέων, πολιτιστικών συλλόγων, εμπορικών συλλόγων και άλλων μαζικών φορέων από τη Σιτία. Σε συνέχεια, πλήθος εκατοντάδων υπογραφών, οι οποίοι συγκεντρώνονται αυτή την περίοδο. Να ξέρουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτό το σχέδιο και βάζουν πλάτη για να υλοποιηθεί, ότι όχι μόνο δεν θα περάσει, αλλά η Σιτιακή έχει ξεχυλήσει η οργή, το ποτήρι της οργής, και δεν θα εφαρμοστούν, δεν θα γίνουν αυτά, πράξη δεν θα το επιτρέψουμε. Ήρθαμε σήμερα στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσουμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία συζητά για ένα αιωλικό πάρκο που είναι γίνει στην περιοχή μας. Εμείς ήρθαμε εδώ να αντιδράσουμε για δύο λόγους βασικούς. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η Σιτία έχει αυτή τη στιγμή το 50% της παραγόμενης αιωλικής ενέργειας είναι στο Δήμο μας. Ο άλλος λόγος που αντιδρούμε και ανησυχούμε είναι τα θέματα των νερών. Διότι όλος ο ορεινός όγκος της Σιτίας ιδρεύεται από τα βουνά για διάφορους λόγους και αυτά τα έργα θέτουν σε κίνδυνο και τις πηγές και τις γεωτρήσεις του Δήμου. Αυτό για μας είναι κόκκινη γραμμή. Δεν μπορούμε να χαραμίσουμε το μέλλον του τόπου επειδή κάποιες εταιρείες θέλουν να έρθουν να κερδοσκοπούν και εμείς χωρίς κανένα όφελος, ούτε θέσεις εργασίας θα έρθουν, ούτε τίποτα. Θα έρθουν κάποιοι να κερδίσουν για αυτούς. Για αυτούς τους λόγους είμαστε εδώ. Η Σιτία εδώ και πολλά χρόνια λέει φτάνει.